Μια σου για την υγεία σου. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Έχουμε καλοκαιρινή διάθεση, αλλά τα προβλήματα της υγείας παραμένουν. Ήθελα λοιπόν σήμερα να ασχοληθούμε με ένα θέμα με το οποίο δεν έχω καταπιαστεί άλλη φορά, σχετικά με τις διαταραχές ύπνου και στη συνέχεια να πιάσουμε και την υπνοβασία, η οποία παρατηρείται κυρίως στα παιδιά. Και όταν αναφερόμαστε στη διαταραχή ύπνου, δεν εννοούμε απλά στο ότι κάνα δύο μέρες δεν μπορούμε να κοιμηθούμε για διάφορους λόγους. Γιατί έχουμε ξενυχτήσει, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί είμαστε πολύ επηρεασμένοι από τις εξετάσεις μας. Αναφερόμαστε στην παθολογία του ύπνου, δηλαδή πότε πρέπει να ανησυχήσουμε και πότε πρέπει να επισκεφθούμε έναν ειδικό. Η ψυχίατρος και αγαπημένη μου προσωπική φίλη, Έλενα Καλόγερα, είναι κοντά μας στο στούντιο. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκα, Κατερίνα. Και εσείς, κυρία Καλόγερα, Έλενά μου, θα μας βοηθήσετε να κάνουμε το διαχωρισμό. Χαίρομαι που είμαι κοντά σου, Κατερίνα μου. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μας αφορά όλους. Βέβαια, θα μπορούσαμε αρχικά να χωρίσουμε τις διαταραχές ύπνου σε δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες, τις δυσυπνίες και τις παραϊπνίες. Οι δυσυπνίες είναι γνωστό σε όλους η αϊπνία που μας αφορά, η υπερυπνία που συνήθως είναι ιδιοπαθής και η διαταραχή του κύκλου υπνοεγρήγορσης. Mm-hmm. Ενώ στις παραϊπνίες είναι αυτά τα φαινόμενα που εισβάλλουν κατά τη διάρκεια του ύπνου σε όλους τη γνωστή υπνοβασία, οι εφιάλτες και η νυχτερινή τρόμη. Που όπως είπες πολύ σωστά, συναντούνται συχνότερα στα παιδιά. Να πάμε σε μια γυναίκα, έτσι, και να πούμε ότι λέει ότι έχει αϊπνίες. Πότε λέμε ότι είναι παθολογικό? Δηλαδή όταν δεν μπορεί συστηματικά να κοιμηθεί ή όταν κάνει διακεκομένο ύπνο? Οι αϊπνίες, παρόλο που αφορούν 1/3 του γενικότερου πληθυσμού, δηλαδή είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, είναι 15% απευθύνεται στους ειδικούς. Και αυτό γιατί περισσότεροι προσπαθούν έτσι να τη διαχειριστούν παίρνοντας κάποια αγχολητικά, υπναγωγά φάρμακα, που ναι, μεν τελικά λύνουν αρχικά το πρόβλημα, αλλά στην πορεία αποκτούν συνήθεια στο φάρμακο και συνεχίζουν να έχουν το πρόβλημα, να μην μαθαίνουν τρόπους ή συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν στη διαχείριση, που συνήθως υπάρχει ένας παράγοντας που πυροδοτεί την αϊπνία και μια πρωτογενής διαταραχή, που μπορεί να είναι μια αγχώδης διαταραχή, μια καταθλιπτική διαταραχή, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ακόμα και σωματοποίηση, η γνωστή σωματοποίηση. Εκεί λοιπόν το καμπανάκι χτυπάει όταν αρχίζει αυτή η διαταραχή, μιλάμε για διαταραχή, η χρόνια διαταραχή ύπνου, όταν αυτή ξεπερνά τις 2 εβδομάδες. 2 με 3 εβδομάδες. Και τουλάχιστον για 3 φορές την εβδομάδα έχουμε τέτοια επεισόδια δυσκολίας. Αυτό καλά κάνεις και το λες για να ξέρουμε. Δηλαδή δεν είναι μετά από ένα ταξίδι που έχεις jet lag και δεν μπορείς να κοιμηθείς, ούτε είναι μετά από ένα γεγονός λίγο άσχημο, ένα χωρισμό ή ένα διαζύγιο ή μια αρρώστια, οπότε λες. Άρα περνάνε 3 εβδομάδες και ο ασθενής λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ, δηλαδή σέρνεται στη δουλειά την επόμενη. Ακριβώς, οι επιπτώσεις της χρόνιας αϊπνίας, και αναφερόμαστε σε αυτό, είναι πολλές φορές επηρεάζουν τόσο πολύ την ποιότητα ζωής, mm-hmm. σε κοινωνικό επίπεδο, νοητικό επίπεδο, σωματικό επίπεδο. Μειώνεται η εγρήγορση, η ικανότητα αντίληψης. Καλά, και στην οδήγηση φαντάζομαι. Φυσικά, είναι ένα μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων οφείλεται σε διαταραχές χρόνου ύπνου. Εγώ θυμάμαι την περίοδο που είχαμε τα μωρά μικρά και δεν κοιμόμασταν καλά, που σερνόμασταν. Και όπου βρίσκαμε καναπέ, ακουμπούσαμε. Στην περίπτωση του ανθρώπου που έχει πρόβλημα ψυχιατρικό πλέον, νιστάζει, αλλά δεν μπορεί να κοιμηθεί, ή δεν νιστάζει καν γιατί είναι στην τσίτα? Ή φοβάται ότι αν κοιμηθεί μπορεί να πεθάνει στον ύπνο του? Τι μπορεί να είναι? Ας ορίσουμε, πολύ ωραία ερώτηση, ας ορίσουμε τι είναι αϊπνία. Αϊπνία δεν είναι μόνο η δυσκολία στην έλευση του ύπνου, αλλά αφορά τη διάρκεια, την ποσότητα, την ποιότητα και την καθυστερημένη επέλευση. Μάλιστα. Δηλαδή, μπορεί να καθυστερεί να κοιμηθεί ένας άνθρωπος και να κοιμάται τελικά λιγότερο, ή μπορεί να έχει ενδιάμεσες αφυπνήσεις κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, ή ακόμα και να ξυπνά, να έχει πρώιμη αφύπνιση, δηλαδή να ξυπνά πολύ νωρίτερα από το επιθυμητό. Ναι. Αυτό είναι διάφορα στάδια, λέγεται αϊπνία επελεύσεως, ενδιάμεσες αφυπνήσεις ή πρώιμη αφύπνιση. Βέβαια, τα ακούγοντάς το, σκέφτομαι ότι κι εγώ και όλοι μας μπορεί να ξυπνήσουμε μέσα στη νύχτα 2 φορές, τη μια για νερό, την άλλη για να πάμε τουαλέτα. Ή μπορεί να ξυπνήσουμε πολύ νωρίς το πρωί γιατί έχουμε έτσι συνηθίσει να ξυπνάμε από τα παιδιά μας στο σχολείο. Mm-hmm. Ή μπορεί να μας ξυπνήσει ο θόρυβος από τη γειτονιά. Αυτό τι, πότε πρέπει να πάμε στο γιατρό? Ανησυχούμε όταν βέβαια στο σύνολό του όλο αυτό, αν είναι 1-2 φορές και υπάρχει πραγματικά αίτιο, εντάξει, δεν μας ανησυχεί και μετά κοιμόμαστε αμέσως. Mm-hmm. Ανησυχούμε όταν αυτό πραγματικά πάρει τέτοιες διαστάσεις που ξυπνώντας πια το πρωί νιώθουμε πολύ κουρασμένοι, καταπονημένοι, mm. και αυτό που λέμε η ποιότητα του ύπνου δεν είναι επαρκής. Mm-hmm. Νιώθουμε εξάντληση. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που θα έρθουν μετά στον ψυχίατρο λένε ότι νιώθουν εξαντλημένοι, καταπονημένοι.
Τι λένε. Ακριβώς. Νιώθουν εξαντλημένοι, καταπονημένοι, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Έχουν μειωμένα αντανακλαστικά, όπως είπες, που αφορά και την οδήγηση. Νιώθουν, πολλές φορές σωματοποιούν, αρχίζουν και παρουσιάζουν κεφαλαλγίες, μυϊκούς πόνους. Επίσης, δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν, να απαρτιώσουν πληροφορίες, δηλαδή να καταγράψουν. Πολλές φορές ξεχνούν πράγματα, μειώνεται η ικανότητα προσοχής και συγκέντρωσης, δηλαδή είναι δυσλειτουργική και σε νοητικό και σε πνευματικό, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Εγώ σκέφτομαι τώρα ένα παιδάκι το οποίο είναι μικρό και έχει εφιάλτη. Έχει ψυχιατρικό πρόβλημα και έχει συνεχείς κρίσεις με εφιάλτες ή... Πολλά παιδάκια μετά τον εφιάλτη κάνουν και τα τσίσα τους πάνω στο κρεβάτι. Mm-hmm. Πότε πρέπει ο γονιός να ανησυχήσει? Οι εφιάλτες, η νυχτερινή τρόμη και η υπνοβασία ανήκουν στην κατηγορία των διαταραχών ύπνου που λέγονται, όπως είπαμε, παραϋπνίες. Mm-hmm. Εκεί μπορούμε να πούμε δύο πραγματάκια. Ο εφιάλτης, η υπνοβασία και η νυχτερινή τρόμη. Να πούμε τι είναι νυχτερινός τρόμος, γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία. Mm-hmm. Ο νυχτερινός τρόμος είναι όταν το παιδί ξυπνά ευνίδια μέσα στη νύχτα, κάθιδρο, και πολλές φορές όλο αυτό με έντονα αυτονομικά συμπτώματα, δηλαδή παρουσιάζει και κουνάει πολύ έντονα τα χέρια του, αισθάνεται τρόμο, πολύ έντονο φόβο, και πολλές φορές αυτό το φαινόμενο ακολουθεί από πολύ έντονη κραυγή. Οι γονείς τρομάζουν όταν το βιώνουν όλο αυτό. Και συνήθως πολλές φορές το παιδί δεν έχει επίγνωση, δεν αντιλαμβάνει, δεν έχει προσανατολισμό για κάποια λεπτά. Mm-hmm. Αυτό επανέρχεται. Ένα πολύ ψηλό ποσοστό των νυχτερινών τρόμων, όπως και και της υπνοβασίας, έχει θετικό κληρονομικό ιστορικό. Mm-hmm. Συνήθως κάποιος από τους γονείς, 80 με 90% λέμε ότι είναι τα ποσοστά, που σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να καθησυχαστούν σε αυτό, γιατί είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Μάλιστα. Που συνδέεται με την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες από 4 έως 7. Μάλιστα. Στην εφηβεία μπορεί το φαινόμενο να διακοπεί αυτόματα. Άρα δεν θέλει κάποια αγωγή το παιδί. Περισσότερο συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και υποστήριξη. Και υποστήριξη από τη μαμά και τον παπά. Ανησυχητικό είναι όταν εμφανίζεται στην ενήλικη ζωή η υπνοβασία ή η νυχτερινή τρόμη. Δεν το έχω, δεν ξέρω. Είναι κάτι σπάνιο πάντως. Δεν έχει τύχει εγώ προσωπικά να το συζητήσω με κάποιο φίλο για την υπνοβασία. Για τον εφιάλτη, όλοι μας έχουμε ξυπνήσει από εφιάλτη. Αλλά φαντάζομαι ότι συνδέεται ενδεχομένως με ένα κακό έργο που έχουμε δει πριν ή με μια κακή σκέψη, μια κακή συζήτηση, γιατί βλέπουμε εφιάλτες που μπορεί να έχουν στοιχεία από όλες τις προηγούμενες μέρες που περάσαμε, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Ένας εφιάλτης ακριβώς μπορεί να πυροδοτηθεί από ένα στρεσογόνο γεγονός και πολλές φορές το περιεχόμενο του εφιάλτη να αφορά και το γεγονός. Δηλαδή να βλέπουμε επαναλαμβανόμενα όνειρα που μας έχει τρομάξει κάτι και μας αφορά, όπως παραδείγματος χάρη. Πρόκειται να ταξιδέψουμε και έχουμε αγωνία για την πτήση. Ναι, ναι. Μπορεί να βλέπουμε ότι πέφτει το αεροπλάνο, ας πούμε. Όντως. Είναι ένα συχνός εφιάλτης ή αγωνία. Τις εξετάσεις. Βλέπουμε πολύ συχνά το δάσκαλο ή ένα παλιό μας διευθυντή. Έτσι δεν είναι? Γιατί σε ανύποπτο χρόνο. Γιατί ασυνείδητα καταγράφονται όλες οι φοβίες και αναδύονται κατά τη διάρκεια του ονείρου. Όπως όταν περιμένουμε όμως και ένα ταξίδι, μπορεί να ξυπνήσουμε πριν το ξυπνητήρι. Αυτό πώς εξηγείται? Ψυχιατρικά, μιας και είστε εδώ. Ακριβώς όπως το λες, Κατερίνο. Είναι η αγωνία η οποία συσσωρεύεται, αποθηκεύεται στο ασυνείδητο, να το πούμε έτσι, κατά τη διάρκεια του ύπνου και αναδύεται την ώρα που χαλαρώνουμε. Mm-hmm. Έτσι. Και πολλές φορές αυτό γίνεται κατ' επανάληψη, δηλαδή δεν συμβαίνει σπάνια. Στην Ελλάδα πόσο συχνά είναι αυτά τα φαινόμενα για τα οποία πολύ ωραία μου έδωσες και την ιδέα να το κάνουμε θέμα? Δηλαδή είναι κάτι συχνό ή το οποίο χρήζει και θεραπείας, ή οι Ελληνίδες το περνάνε λίγο στον ντούκο? Ότι okay, μου συνέβη, δεν έγινε και κάτι, θα περάσει και τελικά δεν περνάει. Αυτό που είπες, επειδή με ρώτησες για τους εφιάλτες και έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι και οι εφιάλτες είναι πιο συχνοί στα παιδιά. Υπνοβασία και εφιάλτες. Ναι, υπνοβασία. Ίσως γιατί έχουν και αυξημένη τη φαντασία τα παιδιά, λες? Συνδέεται με ένα στάδιο της ψυχοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης. Γι' αυτό και δεν ανησυχούμε. Ένα 20% των παιδιών παρουσιάζει εφιάλτες κάποια στιγμή, μεταξύ 4 και 7 ετών. Ευτυχώς δεν είχαμε εμείς τέτοια. Ναι, άλλα μπορεί να είχαμε, αυτά δεν το είχαμε. Ναι. Είναι πολύ συχνό, αλλά υποχωρεί. Είναι παροδικό, υποχωρεί. Στους ενήλικες, όπως πολύ σωστά είπες, μπορεί να προϋπάρχει κάποιο γεγονός συνήθως πιεστικό, ναι, που πυροδοτεί την εμφάνιση εφιαλτών, αλλά στα παιδιά είναι πιο συχνό. Οπότε mm-hmm. δεν μας ανησυχεί στα παιδιά. Περισσότερο έχει να κάνει με το πώς το παιδί το διαχειρίζεται, τι δυσφορία του προκαλεί και αν αυτό χρήζει έτσι, mm-hmm. υποστήριξης και παρακολούθησης μετέπειτα, δηλαδή με κάποιον ειδικό.
αλλά στα παιδιά είναι το ποσοστό, να το πούμε έτσι συνολικά, γύρω στο 15%. Mm-hmm. Είναι υψηλό το ποσοστό των παιδιών που παρουσιάζουν εφιάλτες και πρέπει να καθησυχάζονται οι γονείς ότι είναι κάτι, όπως είπαμε, παροδικό. Mm-hmm. Και αν χρειάζεται βέβαια υποστήριξη να το δουν. Στους ενήλικες το ποσοστό των εφιαλτών είναι χαμηλό, είναι 1% mm-hmm. στο σύνολο. Άρα λοιπόν σχετικά μικρό το ποσοστό, αλλά σοβαρό για αυτόν που το βιώνει. Φυσικά. Και μπορεί φυσικά να πυροδοτηθεί και από ένα μετατραυματικό στρες, από ένα γεγονός. Δηλαδή, αν έχει βιώσει κάποιος ένα ακραίο γεγονός, σε φαινόμενο τρομοκρατίας, να βρεθεί σε μια καταναγκαστική προσγείωση με το αεροπλάνο ή, ξέρω εγώ, σε ένα σεισμό. Εκεί τώρα μιλάμε για άλλες διαταραχές που υποκρύπτονται πίσω από τον εφιάλτη. Μια αγχώδης διαταραχή, μια καταθλιπτική διαταραχή. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να γίνει διερεύνηση αν υπάρχει πρωταρχική νόσος. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και μια σωματική νόσος που να πυροδοτεί διαταραχές στον ύπνο. Καλά, ή εφιάλτες. Εγώ την περίοδο που πόναγε το ισχύο μου φρικτά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Διακοπτόταν ο ύπνος μου από τον πόνο. Αλλά αυτό το καταλαβαίνεις, δεν το πας. Ωστόσο όμως, αν αθρίζεται, πάλι δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα η ύπνια. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η υπερκόπωση που νιώθουμε πολλές φορές όλοι μας μπορεί να είναι κακός ύπνος μέσα στο χρόνο που αθρίστηκε. Ακριβώς. Και σκέφτομαι, Ελένα, κάποιες φορές πώς είναι κάποιοι που κοιμούνται όπου και αν τους βάλεις, με οποιαδήποτε συνθήκη, και είναι άλλοι άνθρωποι, εγώ καλή ώρα, δεν θέλω φως, δεν θέλω φασαρία, και άλλοι θέλουν τηλεόραση και να νουρίζονται. Mm-hmm. Δηλαδή, θεωρητικά το φως του κινητού και το φως της τηλεόρασης λένε ότι ενοχοποιούνται για τον ύπνο. Τώρα είπες κάτι πολύ σπουδαίο, πραγματικά. Το μπλε φως της οθόνης έχει ενοχοποιηθεί για χρόνιες διαταραχές. Είναι και ιδιαίτερα στους εφήβους που κάνουν πολύ μεγάλη χρήση τάμπλετ, υπολογιστών κτλ. Εγώ βλέπω τα μάτια μας ότι πέρα από τις δακρύριες, ότι κάνουν και σας αρρώσεις. Νομίζουμε ότι βλέπουμε πραγματάκια, φωτάκια αυτά. Μάλλον από τη σοχνή, από αυτό την κίνηση του κινητού. Μα ο εγκέφαλος ανθρώπινος δεν είναι προετοιμασμένος για να διαχειρίζεται τέτοια ερεθίσματα, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Αυτό πες το μου λίγο, γιατί με ενδιαφέρει. Θεωρείς ότι μας παίζει παιχνίδια ο εγκέφαλος, δηλαδή έχει αυτή τη δυνατότητα? Ρίχνουμε τους τόνους όταν εκτιθέμεθα σε κάτι πολύ πιο ήπιο, όπως η ανάγνωση ενός βιβλίου. Εκεί μπορούμε να χαλαρώσουμε. Όταν τον εγκέφαλο τον βάζεις απέναντι από ένα έντονο μπλε φως της οθόνης, του προκαλείς διέγερση. Σκέφτομαι αυτή η κίνηση με το δάχτυλο που κάνουμε στο κινητό για να δούμε. Αυτό πόσο γρήγορα μπορεί, είναι σαν πολύ γρήγορη πληροφορία που δεν μπορεί να την καταλάβει? Είναι ή πολύ... εγώ το υπερβάλλω τώρα όπως το λέω? Όχι, είναι πολύ γρήγορη πληροφορία όπως λες, αλλά ταυτόχρονα είναι και το φωτεινό ερέθισμα που διεγείρει τον εγκέφαλο. Άρα τον ξυπνάει και δεν τον κοιμίζει. Τον ξυπνάει και δεν τον βοηθά. Επίσης το βράδυ μπορώ να πω ότι επειδή ακριβώς είναι η ώρα που κανείς προσπαθεί να χαλαρώσει, έρχονται και όλες οι σκέψεις που μας αφορούν. Αυτό ήθελα να σου πω. Το βράδυ που υποτίθεται έπρεπε να είμαστε χαλαροί, μας πιάνουν όλα. Τι θα κάνουμε αύριο, τι θα φάμε αύριο, τι θα κάνουμε το παιδί αύριο, τι θα γίνει, πώς θα πάω αύριο στη δουλειά, τι μου ξημερώνει, τι ρεπορτάζ θα έχω αύριο. Λέω τώρα εγώ τα καθημερινά. Εσύ θα πεις πόσες συνεδρίες έχω αύριο, δηλαδή τι θα κάνουμε το παιδί μου. Αυτά οι κακές σκέψεις που λέμε, οι οποίες, εντάξει, άμα τις έχεις δουλέψει και είσαι ειδικός, τις βάζεις σε σειρά. Άμα δεν τις έχεις δουλέψει ή είσαι ένας καθημερινός άνθρωπος. Αυτό είναι το σημαντικό εδώ να πούμε, ότι σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και η ψυχοθεραπεία, η έγνωση συμπεριφορική, που θα πω δύο πράγματα για αυτήν, αλλά και οι συνθήκες υγιεινής ύπνου. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες συνθήκες που οφείλουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας όταν βλέπουμε ότι αθρηστικά οι αγωνίες διωγγώνονται. Και πολλές φορές εμείς οι ίδιοι τις τροφοδοτούμε, τους δίνουμε τροφή, γιατί εκείνη την ώρα είμαστε πιο χαλαροί, προσπαθούμε να επικεντρωθούμε, αλλά αυτό έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί ο εγκέφαλος βρίσκεται σε μια υπερεγρήγορση όσο σκεφτόμαστε αυτά όλα που μας αγωνίζουν. Δώσ' μας λοιπόν αυτές τις πληροφορίες για αυτή τη μέθοδο που μας είπε, για να δούμε και τον επόμενο καλεσμένο. Βεβαίως. Λοιπόν, οι συνθήκες υγιεινής ύπνου είναι να φροντίζουμε όσο το δυνατόν να είναι καθαρός ο χώρος. Ωραία. Τακτοποιημένο δωμάτιο, λέει, τακτοποιημένη ψυχή. Πολύ έλεγε η γιαγιά μου. Πολύ εύστοχο. Mm. Επίσης, να ανοίγουμε τα παράθυρα καλά ερισμένος χώρος, να είναι καθαρά τα σεντόνια, το μαξιλάρι στη σωστή θέση όπως επιθυμούμε. Ένα ζεστό μπάνιο, εμείς πριν θεωρείς, ναι. Πολύ να πούμε βοηθητικό. Ένα ζεστό αφέψιμα, ίσως. Ένα ζεστό μπάνιο. Ένα χαλαρό αφέψιμα. Η ώρα του ύπνου να είναι πάνω κάτω ίδια, να έχουμε μια ρουτίνα στον, επίσης, ύπνο. Ρουτίνα στον ύπνο. Καθώς επίσης να κάνουμε άσκηση αλλά πρωινές ώρες, να αποφεύγουμε την καφεΐνη απογευματινές ώρες. Αν πάω εγώ για τρέξιμο ή περπάτημα το βράδυ αργά, μετά δεν μπορώ να κοιμηθώ εύκολα. Και αυτό προκαλεί διέγερση. Γιατί βάζεις διέγερση στον εγκέφαλό σου, έτσι. Και αυτό. Καλό είναι να αποφεύγονται οι ασκήσεις κατά τις απογευματινές βραδινές ώρες. Μετά από πόση ψυχοθεραπεία περίπου χρονικά θα μπορούσε αυτό να βοηθηθεί?
Ουσιαστικά αυτό που στοχεύει η γνωσιακοσυμπεριφορική ψυχοθεραπεία και η ψυχοδυναμική βοηθά πολύ, είναι να αντιληφθείς, να ερμηνεύσεις τις φοβίες σου, να μην έχεις διαστρεβλωμένες όσο το δυνατόν αντιλήψεις για τις αγωνίες σου που συνήθως συσσωρεύονται, όπως είπαμε, τις βραδινές ώρες, και να μπορείς να βελτιώσεις τον τρόπο που επιλύεις το πρόβλημα. Mm-hmm. Να βελτιώσεις δηλαδή τις δεξιότητες με τις οποίες επιλύεις το πρόβλημα. Μάλιστα. Να κατακτήσεις νέες δεξιότητες. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αν θέλει κάποιος λοιπόν να είναι ενήμερος, να δει την εκπομπή τώρα, να την ξαναδεί μετά πάλι στο Star Web και όταν περάσουν 2-3 εβδομάδες να τη δει και στο YouTube. Ήταν η Έλενα Καλόγερα, ψυχίατρος, φίλη αγαπημένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Εγώ αυτές τις διαστάσεις της διαταραχής ύπνου δεν τις είχα σκεφτεί ποτέ. Πάντα νόμιζα ότι είναι κάτι παροδικό που φτιάχνει. Τελικά μερικές φορές δεν φτιάχνει. Στατιστικά, για να κλείσουμε με αυτό, πόσοι θα χρειαστούν φάρμακο? Φάρμακο... Επειδή ο κόσμος με το φάρμακο παθαίνει δυσανεξία, ξέρεις. Για τις πρώτες μέρες καλό είναι, βοηθά κάποιο αγχολητικό, αρκεί να είναι, χρησιμοποιείται με μέτρο και παράλληλα να διερευνηθεί, όπως είπαμε, πρωτίστως αν υπάρχει κάποια άλλου τύπου διαταραχή, αγχώδης διαταραχή, καταθλιπτική διαταραχή, διαψυχαναγκαστική, όπου εκεί θα χρειάζεται εξατομικευμένα θεραπεία. Τώρα θέλω να σου πω ότι θα έρθει μετά στο στούντιό μας ο Γιώργος Βότσκαρης. Είναι ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος 20 χρόνια πλάς και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Ένα εξαιρετικά καλό παιδί και πολύ γυμνασμένο και πολύ όμορφο και πολύ ζωηρό. Και πήγαινε εκεί στη Eurovision, πήγαινε τις αποστολές του και πηγαίνει πολύ δραστήριος με τα συνδικαλιστικά μας, ο οποίος πέρασε τη δοκιμασία του καρκίνου με ένα ακανθοκυταρικό καρκίνωμα. Εσύ που είσαι και γιατρός, φαντάζομαι το γνωρίζεις. Κάτι αρκετά σπάνιο για τη δική του ηλικία. Ο Γιώργος είναι ένας τύπος ο οποίος θα τα συζητήσουμε και όταν θα έρθει, σαν και εμένα καλή ώρα, είναι πολύ εκφραστικός. Mm-hmm. Διάχυτα τα συναισθήματα εκφράζονται. Και τον έβλεπα στα social media που κάποιες φορές ήθελε να το μοιράζεται, άλλες φορές κλεινώ. Είναι ένας άνθρωπος που λέει πολύ φωναχτά αυτό που θέλει και νιώθει. Επειδή το κάνω κι εγώ, πριν έρθει ο Γιώργος, θεωρείς ότι είναι καλό ή όχι? Είναι τα social media μια μορφή να εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε ή καλό να προστατευόμαστε λίγο? Αρκεί να το μετουσιώνεις δημιουργικά και να μην εκτίθεσαι τόσο όσο αντέχεις. Τόσο όσο αντέχουμε. Αυτό με την αντοχή είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα τελικά, γιατί όλοι ξεπερνάμε τα όρια μας που και που. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα Καλόγερα. Να δούμε ένα ρεπορτάζ από τον Γιώργο, από ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του και να τον υποδεχτούμε. Αλλαγή ατμόσφαιρας, κάτω από δύσκολες συνθήκες, εργάζονται οι υπάλληλοι που φτιάχνουν τους δρόμους της πόλης. Εκτός από τη βαριά δουλειά, έχουν να αντιμετωπίσουν και τους οδηγούς, που σε πολλές περιπτώσεις δυσκολεύουν το έργο τους. Να δούμε τι είπαν στο Γιώργο Βότσκαρη. Δουλεύουν νύχτα γιατί την ημέρα στους δρόμους της Αθήνας η κίνηση δεν σταματάει ποτέ. Καθημερινά ασφαλτοστρώνουν και καλύπτουν λαχπούδες κάτω από δύσκολες σε μερικές περιπτώσεις συνθήκες. Δεν μας προσέχουν, δεν μας υπολογίζουν, δεν υπολογίζουν τη δουλειά μας. Μπαίνουν, κάνουν, είναι δύσκολα. Είναι το παράπονο πολλών εργαζομένων στις ασφαλτοστρώσεις. Οι οδηγοί σε αρκετές περιπτώσεις αδιαφορούν για τις εργασίες που γίνονται. Ο Γιώργος δουλεύει στους δρόμους της Αθήνας 12 χρόνια. Στα 40 του δεν σκέφτηκε ούτε μία φορά να σταματήσει παρά τις δυσκολίες. Ποντιλιάρουνε, δεν κάνουν υπομονή, αλλιβιάζονται και εμπόδια που βάζουμε δεν υπολογίζει κανείς τα εμπόδια. Σε διασταυρώσεις, όταν απαγορεύεται, τώρα έχουμε κόψει την κυκλοφορία την άνοδο. Πολλές φορές κάποιοι οδηγοί δεν συμμορφώνονται και μπαίνουν ανάποδα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην ασφαλτόστρωση, πολλές. Μία από αυτές, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δύσκολο. Η νύχτα είναι γενικά δύσκολη δουλειά. Την ημέρα δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Πάμε στο σπίτι, ξεκουραζόμαστε ξανά τη νύχτα για δουλειά. Χάνεται όλη η μέρα μας. Εκτός από τα παράπονα από τους οδηγούς, έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες φορές και τα παράπονα των κατοίκων. Αυτό το μηχάνημα το συγκεκριμένο έχει δόνηση, αναδονιστή άσφαλτος και κάποια παλιά σπίτια τραντάζονται για αυτά, βγαίνουν στα μπαλκόνια, φωνάζουν. Η Αθήνα δεν φημίζεται για τη ρημοτομία της. Από τον Νοέμβριο έχει ξεκινήσει η ασφαλτόστρωση κυρίως στις γειτονιές της πόλης. Σε χιλιόμετρα 140-150 χιλιόμετρα. Σαν να πηγαίνουμε, ας πούμε, από εδώ μέχρι την Τρίπολη περίπου. Κλείνουμε περίπου 10.000 λακκούβες το χρόνο. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα επαναλαμβανόμενο. Αυτά λοιπόν, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή οι ασφαλτοστρώσεις και οι δρόμοι. Με ενδιαφέρει ο Γιώργος Βότσκαρης. Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Τι έγινε? Καλά, ήσυχα. Εδώ βλέπω πάμε για modeling τώρα, έτσι. Ήμασταν από πριν στο στάδιο. Λοιπόν, όταν ο Γιώργος ήρθε πριν ένα χρόνο, μου λέει: Για δες Κατερίνα, κάτι έχω στο στόμα, θυμάσαι. Mm. Το κοιτάω, το είδα λίγο μοβ. Εμείς δεν τρεπόμαστε να τα λέμε αυτά. Και εννοείται ότι σε ενοχλεί, μου λες και δεν το λέμε. Δεν με ενοχλεί τίποτα. Νομίζω ότι μετά από αυτό που πέρασες, δεν σε ενοχλεί τίποτα πια. Όχι.
Ο Γιώργος δεν είναι και ένα παιδί που του έχουν έρθει όλα εύκολα. Είναι πολύ ευαίσθητος, μου θυμίζει εμένα. Αναπολύει τον μπαμπά του, όπως αναπολώ και εγώ το δικό μου. Εδώ δεν ήρθαμε να κλάψουμε. Έχει ένα πολύ καλό αδερφό, έχει τα νύψια του, έχει μια δομημένη ωραία ζωή. Είναι νέος, το σκύλο του, τις σχέσεις του, τα ξενύχτια του. Και ξαφνικά πέρυσι μας λέει: έχω όγκο. Γιατί είναι και λίγο πομπόδης. Λέγαμε όλοι: Α, μωρέ, έχεις όγκο. Έχω όγκο, έχω όγκο, έχω όγκο. Δεν σας κρύβω ότι χωρίς να είμαι γιατρός, βλέποντας αυτό το μόβ στο στόμα, δεν μου άρεσε. Και ξεκίνησε ο Γολγοθάς του. Θες να μας πεις τι είναι αυτό που έβγαλες και πώς το αντιμετώπισες, με όσο πόνο και αν σου δημιούργησε, κυρίως τον ψυχικό, εγώ θα πω. Εντάξει, κοίτα, γενικά δεν ήταν εύκολο, να λέμε τις αλήθειες. Ήταν λίγο περίεργο. Με την έννοια ότι όταν πήγα και το είδανε, ο γιατρός μου λέει: θα κάνουμε μια βιοψία και θα δούμε τι είναι. Λέω, εσύ το είχες πόσο καιρό? Θα σου πω κάτι, το έχω ξαναπεί. Αν πω ότι δεν θυμάμαι πόσο καιρό, δηλαδή έχω μια αίσθηση, ή το έβγαλα τους τελευταίους μήνες λίγο πριν το χειρουργείο, ή υπάρχει περίπτωση να το έχω και 5 ολόκληρα χρόνια. Α, να το είχα ολόκληρα και τόσο, ναι. Αυτό ήταν σαν μοβ, να το πούμε στον κόσμο, εγώ που το δεν είχε ήταν σαν μοβ καρουμπαλάκι. Εγώ πώς το είδα ήταν τότε. Σαν... Πώς όταν έχεις τυπήσει και έχεις μόλοπα. Ένα απόστημα. Ναι. Πώς κάνουμε στο δόντι που πρίζεται από μέσα. Ναι. Και... Αλλά ήταν... Δεν ήταν στο δόντι, δεν ακούμπαγε δόντι, ήταν στον ουρανίσκο. Ένας οδοντίατρος δεν σε είχε δει ποτέ να σου πήρε αγόρι μου αυτό το πράγμα, κάτι δεν μ' αρέσει. Κάποια στιγμή το είχα δείξει, που έκανα κάτι από νευρώσεις και μου είχαν πει θα... τώρα κάτσε να τελειώσουμε τις από νευρώσεις, θα το δούμε μετά. Ξεκινάμε νούμερο ένα. Μη σου κάτσει λάθος γιατρός. Ναι. Γιατρός που μπορεί να σε σώσει και γιατρός που μπορεί να σε σκοτώσει. Να τα λέμε κι αυτά. Νομίζω ότι στάθηκα τυχερός το γεγονός ότι εγώ πήγα για την όραση. Δηλαδή, άρχισα να μην βλέπω καλά από το δεξί μάτι. Άκου. Είτε συνδεόταν τελικά με τον καρκίνο, πήγα λοιπόν εκεί στην. Αλλά εκείνη την ώρα, σαν αναλαμπή, λέω να σας πω κάτι. Έχω βγάλει και αυτό εδώ. Μήπως είναι αυτό και πιέζει κάτι. Άκου. Άσχετο τελείω. Ναι, αλλά δημοσιογραφικά σκεπτόμενος, ναι, έκανες το πήγα ένα συνειρμό. Και μου λένε, φεύγεις αμέσως, πας επάνω να σε δει στοματολόγος. Άκου. Με βλέπει στοματολόγος, μου λέει αυτό είναι όγκος. Κατευθείαν με την πρώτη ματιά, μου λέει θα πρέπει να πάρουμε δείγμα. Να κάνουμε βιοψία και να δούμε τι θα βγει. Πήρε το δείγμα και πριν από ένα χρόνο περίπου και λίγες μέρες πια, γιατί έκλεισα χρόνο από το χειρουργείο, βγήκε η βιοψία, ήταν ένα καθοκυταρικό κακίνωμα. Φέτος, να σου πω την αλήθεια, πριν από λίγες μέρες έμαθα ότι είναι και μεταστατικός. Πες αλλά το, δεν έχω πολλές πιθανότητες. Πες το μου, γιατί εγώ διάβαζα τότε, γιατί μετά στεναχωριό μου και δεν διάβαζα και τώρα δεν ήρθα διαβασμένη, ότι είναι δεύτερο μετά το μελάνωμα. Ναι. Αλλά παρατηρείται σε μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή είναι σαν να τράβηξες ένα λαχνό. Όταν το είπα σε ένα φίλο μου, Γιώργο οδοντίατρο, αλλά δυνατό οδοντίατρο, μου είπε, στεναχωριέμαι λίγο για το φίλο σου, γιατί είναι νέος και θα ταλαιπωρηθεί. Και όντως ταλαιπωρήθηκες. Δεν ήταν εύκολη η διαδικασία των χειρουργείων και το μετά. Ήμουν τυχερός βέβαια. Και είσαι. Και πάντα ήσουν. Γιατί σε αγαπάει ο Θεός και τους καλούς ανθρώπους ο Θεός ποτέ δεν τους αφήνει έτσι. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος, έχοντας έναν όγκο στον ουρανίσκο σου. Εδώ τι βλέπουμε, το πριν και το μετά. Αυτό είναι λίγο μετά τις ακτινοβολίες, το αδύνατο πολύ. Και το άλλο είναι περίπου τον Μάρτιο. Κούκλος παραμένεις και στις δύο βερσιόν. Όχι, εντάξει, πρέπει να διαλέξει ειλικρινείς. Ο Αρμάνι ή η Discworld, ποιος θα σε πάρει για μποξεράκι. Νομίζω διαφήμιση. Ότι αυτό που ήθελα, αυτή τη φωτογραφία την έβαλα στο Facebook με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Επειδή όταν έκανα την ανάρτηση στο Facebook της ασθένειας και αυτά, πήρα πάρα πολλά μηνύματα και πήρα και από πολύ κόσμο που αντιμετωπίζει καρκίνο. Τον καρκίνο. Αυτό που με προβλήματα. Είναι ότι υπάρχει συμπνία μεταξύ των καρκινοπαθών. Θεωρείς ότι όλοι. Ναι, είναι στηρίζουν ένα τον άλλον. Αυτό έχω διαπιστώσει. Ναι, και ότι μη φοβάσει. Και, και άνθρωποι που μπορώ να πω ότι ήταν σε χειρότερη κατάσταση από μένα, ναι. Με ρωτάγανε κατά διαστήματα, μου στέλναν μηνύματα και μου στέλναν ακόμα πώς είσαι και τώρα και τ' άλλο. Απλώς επειδή πολλοί μου λέγανε ότι έχω χάσει πολλά κιλά, ότι έχει πέσει ο οργανισμός μου και αυτά. Έβαλα αυτή τη φωτογραφία θέλοντας να δείξω ότι μέσα σε λίγο καιρό, αφού τελείωσα τις θεραπείες μου, το σώμα μου και ο οργανισμός μου άρχισε να επανέρχεται στην κατάσταση πριν. Οπότε να μην πτωηθούν. Ότι θα μείνω πάντα έτσι, ναι, αδύνατος. Ότι με τη θέλησή τους και ακολουθώντας τους γιατρούς τους μπορούν να ξαναέρθουν στην κατάσταση που ήταν πριν την ασθένεια. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αφαιρέθηκε το κομμάτι του όγκου που ήταν στον ουρανίσκο και μου είχες πει και λίγο παραπάνω για να είμαι σίγουρος ο γιατρός.
4x4,5 εκατοστά. Στην ουσία, από τη δεξιά μεριά, από αυτή τη μεριά μέχρι και το κόκαλο, έχει αφαιρεθεί. Η ομιλία σου είναι όπως πριν. Τεχνητή. Τεχνητή. Να τα εξηγήσουμε λίγο για να καταλάβει ο κόσμος. Στην ουσία, εγώ είσαι πολύ τυχερός, θα μπορούσε να είναι στη γλώσσα. Το έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο. Γνώρισα μία κυρία όταν πήγα να μου αφαιρέσουν το λεβάι, καλά το λέω που σου βάζουν από τη μύτη για να ταΐζεσαι. Εσύ τα ξέρεις αυτό, τώρα δεν το ήξερα, ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Ήταν μια κυρία εκεί που γνωριστήκαμε που μου λέει, το έχω περάσει κι εγώ, αυτήν είχαν πάρει λίγο από τη γλώσσα. Μιλούσε, μπορούσε μιλούσε, να μιλήσει. Μιλούσε, αλλά ψεύδιζε λιγάκι, αλλά με θεραπείες και αυτά, τις είχαν πει ότι θα βελτιωθεί μέχρι ένα βαθμό. Εμάς δεν μας απασχολούσε το ότι δεν μπορείς να μιλήσεις καλά, γιατί το ξέραμε ότι είναι παροδικό, εγώ το ξέρα. Η διαδικασία είναι ότι έπρεπε να σου τοποθετηθεί κάτι σαν τεχνητό κομμάτι, σαν άρθικα. Στην ουσία, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, άρχισα να κάνω σιλικόνη που λέω εγώ. Δηλαδή, αντί του στήθου, την έβαλε στο στόμα. Πλαστικοποιούμε σιγά σιγά με την έννοια ότι μου φτιάξανε. Βάζεις κάτι σαν μασέλα, να το πούμε απλά στον κόσμο που είναι νέοι. Να μην το δείξουμε τώρα, είναι λίγο δύσκολο. Δεν το δείχνουμε, αλλά να του το εξηγήσουμε. Ένα... Γιατί κάποιο φίλο μπορεί να έχει και να είναι σε πανικό. Ναι. Και εγώ δεν θέλω να δημιουργείται πανικό. Αρχικά. Δεν πρέπει να έχουν πανικό. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι μου αφαιρέσανε το μισό ουρανίσκο, μου βάλανε ένα πλαστικό πράγμα, ας το πούμε μασελάκι, ωραία, το οποίο κουμπώνει, δεν σε ενοχλεί καθόλου, τρως κανονικά, μιλάς κανονικά, νερό πίνεις κανονικά, ωραία, το προσαρμόζουν πάρα πολύ καλά. Και απλώς εντάξει, μόνο χρειάζεται κάποια φορά το βράδυ, θα το βγάλεις, θα το πλύνεις. Okay. Αυτό το πράγμα, τώρα που είσαι ένας νέος άντρας, ο οποίος θέλεις να έχεις τη ζωή σου όπως πριν, την ερωτική σου ζωή όπως πριν, αισθάνεσαι ότι είναι τροχοπέδι ή, ή έγινες πιο αυστηρός με τις επιλογές σου και πρέπει οποιοδήποτε είναι κοντά σου να δεχτεί αυτό και να σε στηρίξει. Γιατί εγώ θα ήμουν απόλυτη στο ότι θέλω κάποιον δίπλα μου που θα αποδεχτεί το πρόβλημά μου και θα με στηρίξει. Διαφορετικά μπορεί να επέλεγα να μην είμαι με κάποιον. Ναι. Θα σου πω, εγώ τώρα. Έπρεπε ή δεν είναι πρώτα, στις προτεραιότητές σου. Το πρώτο που έπρεπε. Το δύσκολο για μένα ήταν ότι έπρεπε να αποδεχτώ ότι θα πρέπει να ζήσω με αυτό το πράγμα. Με αυτό το... Αν με ρωτάς, είναι δύσκολο να το αποδεχτείς ακόμα και τώρα. Ναι. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Είναι όπως κάποιος άνθρωπος που έχει χάσει το πόδι του και πρέπει να ζήσει με ένα τεχνητό μέλος. Πρέπει και εγώ να ζήσω με ένα τεχνητό μέλος το οποίο είναι μέσα στο στόμα. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, πρέπει να σου πω. Ωραία. Με εντυπωσιάζεις, πρέπει να σου πω, γνωρίζοντας τον παρορμητικό του χαρακτήρα σου. Στην αρχή ήμουν λίγο παραπονιάρης. Στην αρχή δεν ήσουν παραπονιάρης, ήσουν drama king και το δικαιούσε βέβαια. Εντάξει, δεν γιατί πάντα κάνεις τα worst case scenario που λέω εγώ, τα χειρότερα. Εντάξει, κοίτα. Παρότι ξέρεις ότι σε αγαπούσαμε όλοι και ο καθένας προσπαθούσε να σε στηρίξει με τον δικό του τρόπο, γιατί δεν μπορούσαμε όλοι να πέσουμε στα πατώματα. Ότι και εδώ και εσύ και άλλα παιδιά από τη δουλειά με βοήθησαν πάρα πολύ. Ψυχολογικά προσπαθούσαμε. Ναι, γιατί ο καθένας τον Γολγοθά τον περνάει μόνο του. Οι άλλοι απλά ξέρουν να λένε. Θα σου πω την αλήθεια. Περαστικά και. Σε σκεφτόμασταν όμως, να ξέρεις πολύ. Μας τύχησε πολύ με σένα. Ξέρεις, είναι άλλο να το νιώθεις έναν μεγάλο άνθρωπο, στον παππού σου, στον πατέρα σου. Και είναι άλλο να το νιώθεις. Το έχω ζήσει και στον πατέρα μου. Ναι. Γιατί ο παπάς μου έχει φύγει από καρκίνο. Ήθελα να σε ρωτήσω, ο γιατρός σου είπε ότι ενδεχομένως υπήρχε κληρονομική προδιάθεση. Όχι, μου είπαν όχι. Το δικό σου από τι μπορεί να έχει προκληθεί, κατάλαβες, γιατί σου εξηγώ ότι μου το καθοκεταρικό είναι σε μεγαλύτερη ηλικία άτομα. Μου είπανε, όταν με πρωτεείδε ο γναθοχειρουργός μου, μου λέει καπνιστές και πότες αυτά παθαίνουν. Ούτε το ένα ή ούτε το άλλο. Ούτε το ένα ή ούτε το άλλο. Και μου είπε τότε συγκατέμπεις. Ναι. Τώρα τι σκέφτεσαι για τη ζωή σου, δηλαδή κάνεις πλέον θεραπείες ή κοπήκανε ό,τι έκανες. Τελειώσαμε. Κάθε πότε επαναλαμβάνεις τις εξετάσεις. Κάθε 6 μήνες. Πας στο στοματολόγο ή μαγνητική. Μαγνητική. Όλο το σώμα. Όχι, έκανα ένα PET scan. PET scan, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το οποίο ήταν καθαρό. Ήμουν τυχερός γιατί μεν είχε ακουμπήσει στο οστό, αλλά δεν είχε περάσει. Γιατί στο οστό είναι λίγο πιο ζόρικα, σου είπε ο γιατρός. Και αφαιρέσαν και λίγο στο οδό, για να είναι πιο safe. Χειρουργήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο. Στο Ευγενίδιο. Ναι, ένα πολύ καλό πανεπιστημιακό. Ναι, ήμουν πολύ τυχερός γιατί ο γναθοχειρουργός, ο κ. Παπαδογεωργάκης, τελικά όπου έχω αναφέρει το όνομά του, ακόμα και σε άσχετους γιατρούς, μου λένε ότι είσαι πάρα πολύ τυχερός που σε ανέλαβε, που πρόλαβες και πήγες εκεί. Υπήρξαν βράδια που σε έπιανε τρέλα, με την έννοια τι κάνω τώρα που πάω, τι μου ξημερώνει. Ήτανε στιγμές που είχες μεταπτώσεις έτσι όπως σε ξέρω, μια καλά, μια γελούσες, μια έβγαινες, μια έμενες. Θα σου πω. Όποιος πει ότι δεν έχει κλάψει, θα είναι ψέμα. Καλά, εδώ κλαίμε για άλλα κι άλλα, ναι. Γιώργο. Εγώ λοιπόν έβαλα και θα το πω και να το κάνουν. Εύχομαι να μην χρειαστεί να το κάνουν, αλλά όποιος άνθρωπος το έχει, θα βάλει στον όριό του το λεγόμενο θα κλάψω για 5 λεπτά.
Όριο στο κλάμα. Μ' αρέσει, Γιώργο. Δηλαδή, είπα, με έπιανε το παράπονο, ήμουνα μόνος μου εκείνη την ώρα, έκλαιγα και έλεγα, περάσαν τα 5 λεπτά, τώρα χαμογελάμε και συνεχίζουμε. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Διατήρησέ το, διότι θα σε τσακίσω αν σε δω επάνω να μην το κάνεις. Θέλω να μου πεις, επειδή έρχεται ένα καλοκαίρι, το οποίο δικαιούσε να είναι ωραίο, τι σκέφτεσαι και πώς θα το προσαρμόσεις στα νέα δεδομένα. Αρχικά θα πάω στο γάμο του φίλου μου του Κωνσταντίνου. Τον ξέρω. Το Γιώργιζα. Α, μάλιστα. Ωραία, άρα μεταξύ μας εδώ τα λέμε. Θα πας στο γάμο, μάλιστα θα ντυθείς γαμπρός κι εσύ. Oh, ναι. Η ζωή σου έχει πει ο γιατρός να είναι πιο προσεκτική κατά την περίοδο των διακοπών. Θεωρείσαι τώρα νοσοκατασταλμένος ή ακόμα... όχι, ενώ να προσέχεις το νοσοποιητικό σου, μην τριώσεις. Μου είπανε όχι ακόμα. Μπάνιο. Ήλιο. Όχι ήλιο. Όχι ήλιο. Όχι βουτιές ή κάνει καλό το αλάτι. Δεν μου έχουν πει, όχι ήλιο. Οπότε. Δεν έχω, επειδή εγώ μου άρεσε πολύ η θάλασσα και ήμουνα συνέχεια ένα καλοκαίρι στη θάλασσα. Δεν μας νοιάζει τι αρέσει. Τώρα είπαμε και φέτος. Θα κάνω τώρα τις μαγνητικές. Κάνε τα όλα μου. Πριν φύγεις διακοπές. Ναι. Δουλειά πότε το βλέπεις να μπαίνεις πιο ενεργά. Το θέλεις, το ποθείς. Το θέλω. Αλλά τώρα έχω μπλέξει και με τα συνδικαλιστικά. Και τώρα τι κατεβαίνεις, τι έχουμε, τι είχαμε. Τώρα τα είχαμε όλα. Εντάξει, τώρα βγήκα και στην ΕΣΥΕΑ, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Που μας το λες. Γενικώς μου είπανε ότι καλό θα είναι να ξαναρχίσω να κάνω πράγματα που έκανα πριν την ασθένεια. Απλά να μην εξαντλείς τον οργανισμό σου, θα έλεγα. Ναι, εγώ. Και επειδή να μπει σιγά-σιγά. Να προσπαθήσεις να οριοθετείς και τον εαυτό σου από άποψη άγχους και στρες. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα ότι δεν έχω αρχίσει ακόμα. Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι η διαχείριση των δυνάμεών μου. Κανείς μας δεν το έχει καταλάβει, γιατί όλοι πάντα νομίζουμε ότι έχουμε οριοθετήσει τον εαυτό μας μέχρι που έρχεται η μαγική στιγμή που κάτι παθαίνουμε και εκεί βλέπουμε ότι καταραίουμε. Εγώ βιάζομαι να ξαναγυρίσω στο παλιό και μου λένε, μου είπαν στην παλιά, στην προχειρουργείου κατάσταση αυτά και μου εξήγησαν ότι δεν θα επανέλθω ούτε σε 5 ούτε σε 10 μήνες. Ο οργανισμός μου θα είναι έτοιμος περίπου στα 2 χρόνια. Άρα έχω ένα χρόνο μπροστά μου. Τήρησέ το, ηρέμησε. Μ' αρέσεις πολύ που σε βλέπω πιο προσγειωμένο και κατασταλαγμένο. Και σε ό,τι αφορά τα social media, γιατί και εγώ μ' αρέσει. Αλλά νομίζω ότι καμιά φορά μας προδίδουν σε κακές στιγμές και δεν πρέπει. Όχι. Γιατί δεν αχαίρονται όλοι με τη χαρά μας, ούτε συμπονούν όλη την κακή μας στιγμή. Θα σου απαντήσω. Οριοθέτησε κι εσύ τα στάτους σου, όπως τα έχω κάνει κι εγώ, γιατί πολύ λίγοι είναι αυτοί που τελικά μας αγαπούν πραγματικά και θέλουν να είμαστε καλά. Με αγάπη το λέω, Το ξέρω. Δεν είμαι μαμά σου. Θα σου πω για τα social. Και κλείνουμε με αυτό γιατί έχω πάρει over και θα... Α, θα μας δίνουν, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πω μόνο για τα social ότι όσο και αν φαίνεται απίστευτο, με βοήθησαν να καταλάβω ανθρώπους που ήταν πραγματικά δίπλα μου, ακόμα και αν είχαν να μου μιλήσουν 2-3 χρόνια. Και ανθρώπους που πίστευα ότι είναι δίπλα μου, τελικά δεν ήταν. Αλλάζει συνήθειες. Μαθαίνεις ανθρώπους, λένε οι παλιοί. Ακριβώς. Ωραία. Εγώ θα σου έλεγα να συνεχίσεις τη ζωή όλος όμορφα και ωραία, να έχεις τους φίλους σου. Μαζί σας. Δεν γλιτώνεις. Εγώ δεν θέλω να γλιτώσω και σε αγαπώ. Έδωσες ένα αισιόδοξο μήνυμα. Σε αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρεις. Κι εγώ. Θέλω να πεθυμάς τον μπαμπά σου όσο τον πεθυμάω κι εγώ, αλλά με μέτρο. Με μέτρο, να μην στεναχωριόμαστε. Να θυμόμαστε τα καλά τους. Κάπου εκεί ψηλά και μας βλέπουν. Σίγουρα. Γι' αυτό μας πάει καλά ακόμα. Εντάξει. Σε αγαπώ πολύ. Φιλάκια, αγαπημένοι μου φίλοι. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη. Γεια σας.